Πώς παρακολουθείτε εσείς κυρία Αργυρίδου το, το συγκεκριμένο σκάνδαλο, το, το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο έχει προκύψει. Ναι, δεν ξέρω που, που έγκυται το σκάνδαλο, αν είναι για τον κύριο Λιγνάδη ή αν είναι για την, για την, για την πολιτική και για το ποιο τον έβαλε εκεί το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό, κατά μέ, περισσότερο από όλα, Γιατί Πάντα σε όλες τις κοινωνίες θα υπάρχουν διαταραγμένοι και ανώμαλοι άνθρωποι. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Λιγνάδης δεν μπήκε μόνο στο Εθνικό. Δεν άνοιξε την πόρτα μια καλή πρωία και μπήκε μέσα. Κάποιο τον έβαλε εκεί. Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό ζήτημα από όλα. Και ζυ... κατά πόσο γνώριζαν ναι. ε, τις πράξεις του κύριου Λιγνάδη. Γιατί κακά τα ψέματα, ε, ο καλλιτεχνικός χώρος είναι ένα... Είναι μια μικρή κοινότητα, είναι μια συλλογικότητα που είμαστε στην Κύπρο και ακούμε πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα. Δεν είμαστε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό χωριό. Είμαστε δύο μικρά κράτη και γνωριζόμαστε μεταξύ μα. Παρά ουσιαστικά αυτό που λέτε εσεί θεωρώ... είναι ότι οι ψήθυροι, μέσα από όλα αυτά που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα, οι ψήθυροι, αν ένωνε κάποιο τι τελείε των ψήθρων αυτών, θα έβγαζε κάποια συμπεράσματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ω και γνώση των γεγονότων. Ήταν τόσο μεγάλη ψήφοι. Σαφέστατα, σαφέστατα. Και όποιο το αρνηθεί αυτό για μένα είναι. τέλο πάντων κρύβεται και ψεύδεται. Εσεί άρα ακούγατε ψιθύρου για το συγκεκριμένο άτομο ή και για άλλα άτομα τα οποία Φυσ... ενδεχομένω. Για φυσικά. πείτε μα, τι ακούγατε. Δεν έχει σημασία, δεν νομίζω ότι αυτό αφορά πραγματικά το δημόσιο λόγο αυτή τη στιγμή. Τι ψιθύρου άκουσα εγώ ή τι ψιθύρου άκουσα ο διπλανό Σημασία έχει ότι όταν ένα άνθρωπο ε, συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, κατά εξακολούθηση και για χρόνια, αυτά τα πράγματα διαβίδονται. Ε, εγώ μπορεί να άκουσα κάτι πολύ μικρό, κάποιος άλλος μπορεί να άκουσε ή να είδε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ξαναλέω ότι φέρ, φέρουμε ευθύνη και εμείς, είτε που γνωρίζαμε, είτε που είδαμε, είτε που δεχθή, δεχθήκαμε τις συμπεριφορές Υπάρχει δηλαδή ε, μεγάλο μέρο ευθύνη. Εσεί δεχθήκατε άρθος... κάτι παρόμοιο, κύριε Αργυρίδου. Εγώ γιατί... Όχι, εγώ, είχα, εγώ, είχα άριστη, εγώ είχα άριστη συνεργασία με τον κύριο Λινάδη. Ναι. Αλλά αυτό, αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί τι είδου συμπεριφορά ο... μιλάτε, Εγώ άκουγα διάφορα που συνέβαιναν στην Αθήνα. Αλλά δεν θέλω να κάνω αυτό το, αυτό το κουτσόμπολιό τώρα. Mm -hmm. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κουτσόμπολιό. Ξαναλέω ότι για μένα. Η, η σοβαρότητα της κατάστασης έγκυται στο ότι αυτός ο άνθρωπος με ένα βεβαριμένο ιστορικό, ε, έστω και προφορικά, θα έπρεπε να εξεταστεί από πάρα πολλές πλευρές πριν του αναθέσουν το τιμόνι του εθνικού. Ε, για μένα δηλαδή το σημαντικό είναι αυτό. Η νέα δημοκρατία έδωσε το πράσινο φως για αυτόν τον άνθρωπο να μπει μέσα στο εθνικό και να αναλάβει τα ενία. Ε, και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζανε. Βάλιστα. Αυτό δηλαδή. Δε, δε, δεν πιστεύω ότι ξαφνικά όλοι πέσανε από τον ουρανό με όλα αυτά που ακούσαμε για τον κύριο Λιγνάδη. Να έρθουμε και λίγο και στα δικά μα. Διότι το εθνικό θέατρο στην Ελλάδα είναι, μπορεί να πει κανεί, και ο αντίστοιχο τόκ εδώ στην Κύπρο. Επειδή ήρθε ο κύριο Λιγνάδη, έκανε παράσταση. Εδώ το 2012 βέβαια. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένο ύποπτο ε, για αυτά τα, για τα οποία κατηγορείται. Εδώ στο ΘΟΚ, πέρα από τον κύριο Λιχνάδη, στο Κυπριακό Θέατρο, υπάρχουν συμπεριφορέ οι οποίε δεν είναι αρμόζουσε είτε επαγγελματικά είτε διαφορετικά. Φυσικά και υπάρχουν. Ναι. Φυσικά και υπάρχουν. Και υπάρχει μια ολόκληρη που δίνει ένα άλλο θύσο σκηνοθέτη που θεωρείται ως ο απόλυτος άρχοντας σε μια δημιουργική διαδικασία. Και δυστυχώς οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν καταλαβαίνουν ότι όση, όση ανάγκη τον έχουμε εμείς, άλλη τόση μας έχει και αυτός. Επειδή είναι ως σκηνοθέτη, επειδή είναι ενικός αριθμός και είναι ηθοποιοί που είναι πολύ, που είναι μια ομάδα, ναι. θεωρούμε πολύ λανθασμένα ότι είναι ο ηγέτης. Είναι ο απόλυτος άρχοντας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν, έχω, δεν μου έχει τύχει εμένα προσωπικά σε καμία περίπτωση μια τέτοια ανάρμοση συμπεριφορά στην Κύπρο τουλάχιστον. Ε, είχε πέσει κάτι στη είχε... στην αντίληψή σα όμω. Όχι, για να είμαι ε, πολύ πιο ανώδυνα περιστατικά έχω ακούσει κατά καιρού για πιο έτσι, τοξικές συμπεριφορές, ε, για αυταρχισμούς μέσα στις πρόβες. Και αυτό, ναι, είναι, είναι για μένα κατακριτέο. Δηλαδή, θεωρώ ότι Πρέπει να καταλάβει ο καθένα ποια είναι η αξία του και πόση δύναμη μπορεί να σκίσει και μέχρι πού μπορεί να σκίσει τη δύναμή του. Μάλιστα. Είμαστε, είμαστε ομάδα καλλιτεχνική. Δεν, υ δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν είμαστε πυραμίδα σε μια επιχείρηση. Μάλιστα. όπου. Ο ένα είναι πιο δυνατό και εξουσιαστικό απέναντι στον άλλο. Θεωρείτε, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μα, θεωρείτε, κυρία Αργυρίδου, ότι είναι μια καλή ευκαιρία, έστω και μέσα από αυτά τα πολύ δυσάρεστα και θλιβερά γεγονότα, να σπάσει το απόστημα, να σπάσει και η ομερτά, να ανοίξουν στόματα και να τεθεί σε μια νέα βάση η όλη συζήτηση, όχι μόνο για το θέατρο, για όλου του χώρου, όπου υπάρχει ζήτημα ιεραρχία. Ναι, αυτό, αυτό είναι το, το θετικό τη όλη της ιστορία. Και νομίζω ότι. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν στο απειρόβλητο, γιατί ήταν κάποιοι, γιατί ήταν γνωστοί, γιατί είχαν χρόνια στο θέατρο, ε, τώρα που φανερώνονται όλα αυτά τα, τα αποστήματα, όπως πολύ σωστά είπατε, ε, ναι, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία για να τεθούν σε μια καινούρια βάση και όλος αυτός ο δημόσιος λόγος να σπρώξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας.